Μπες στο mylogot-shirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση. Φοντάς 10 νίκες και 2 ήττες. Οι 2 ήττες που έκανε ήταν από τον... ο Μιχαηλίδης και μου λείπει ακόμα ένας. Πάντως ο τζάμπολ έγινε. Ο Νικολάου είναι ο πέμπτος. Πρώτη, το σεζόν 16-17, η Μάζη Λευκοσίας κατέκτησε τον τζάμπολ. Εδώ το πρώτο καλάθι από τον Ανδρέα τον Πατσαλίδη. 2-0 ο Ήφαιστος μπροστά στο σκορ. Η άλλη προσπάθησε να εφημερώσει τον Ήφαιστο. Εδώ ο Νικολάου σε καλή θέση τα σκοράρει, μειώνει στον πόντο. Ενώ ο ίδιος φτάνει τους 5 από τους 7 που έχει πετύχει η ομάδα του. Φεύγει πάλι από τον Γεωργιάδη, λάθος εδώ. Πατσαλίδης ξεμακαρίστηκε, θα σουτάρει, μπάλα να πηδά και καταλήγει στο καλάθι. Ισόπαλε το σκορ στην πρώτη περίοδο, 12-12, με ένα buzzer beater του Ανδρέα του Πατσαλίδη που θα φτάσει τους 6 πόντους. Πολύ ενδιαφέρον το μάτς μέχρι στιγμής. Πάμε σε διαφημίσεις εμείς και επιστρέφουμε με την άξη του Δευτέρου 10 λεπτά, αφού δούμε ξανά την buzzer beater καλάθι του Ανδρέα του Πατσαλίδη. Την κατοχή για τους Rollers. Βρίσκεται ο Θεοχάρου σε καλή θέση που θα ισοφαρίσει. 16 όλα. Δεύτερο καλάθι για τον Χάρη Θεοχάρους. Ο Ήφαιστος φαίνεται πως πατάει καλύτερα σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Έχει ανοίξει μια διαφορά στους 8 πόντους. Και εδώ μπορεί να τους κάνει και 10 και θα γίνει. Με το πρώτο καλάθι του Μιχάλη του Παυλίδη. Μπάλα την κερδίζει ο Νικολάου. Θα κάνει ένα σουτ. Η μπάλα θα καταλήξει στο καλάθι και η διαφορά στους 2. 34-32. Με τον 19ο πόντο του Νικολάδης Κυριάκου. Του φεύγει μπάλα. Χριστοφόρου τρέχει και την κερδίζει. Φεύγει μπροστά στον φινιασμό. Καλάθι και φάουλ από τον Σωτήρη τον Χριστοφόρου, που θα έχει και μία συμπληρωματική βολή. 37-34. Και μία βολή για τον Σωτήρη τον Χριστοφόρου. Ο Γιάννης που κλείνεται από τον Νικολάου. Εκμεταλλεύεται τα screen. Σουτάρει και στοχή. Και η δεύτερη βολή της Παυλίδου θα είναι και αυτή ευστοχή. 52-44, κάπου εδώ νομίζω πως όλα έχουν τελειώσει. Ο χρόνος για να φτάσει στον τίτλο, για να φτάσει ο Ήφαιστος στην κατάκτηση του κυπέλου. Τα πανηγύρια ξέφρενα από τους παίκτες. Η Άντρη Παυλίδου ανακηρύχθηκε MVP του τελικού. Η Άντρη Παυλίδου με τους 7 πόντους και τα 8 rebound θα παραλάβει το βραβείο του MVP από τον Δημήτρη τον Λαμπριανίδη, τον πρόεδρο της Ένωσης Παραπληγικών Κύπρου. Και ο Φίβος ο Ζαχαριάδης μαζί, αλλά και ο Δημήτρης ο Λαμπριανίδης θα πάνε να παραδώσουν το τρόπαιο, ο οποίος σηκώνεται ψηλά. Κυπελούχος 2018-2019, ο Ήφαιστος